Εγώ θα σταθώ στο ρόλο του αθλητισμού στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού και πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να αποφύγουν. Οι απόψεις μου προέρχονται από εμπειρία, δεν είναι επιστημονικές ούτε το έχω σπουδάσει, αλλά με πάνω από 40 χρόνια στα γήπεδα έχω διαμορφώσει μία άποψη και έχω και μεγαλώσει και δύο παιδιά και μπορώ να σας μιλήσω για αυτό το θέμα. Ο αθλητισμός τι είναι? Ο αθλητισμός πρέπει να το δούμε σαν ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει το παιδί μας να καλλιεργήσει το σωστό τρόπο σκέψης, τη σωστή νοοτροπία και να δημιουργήσει κάποιες αξίες. Ποια είναι τα εμπόδια που έχω δει εγώ? Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα παιδιά. Ασχολήθηκα και σαν παράγοντας και σαν πρόεδρος της ομάδας στο επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά πάντα μου άρεσε και όσο ήμουν και πρόεδρος της ομάδας να πάω να βλέπω τις μικρές κατηγορίες. Και εκεί πήγαινα στα παιχνίδια. Και θα καταλάβετε τι εννοώ τώρα από το παράδειγμα που θα σας δώσω. Μπαίνω μία μέρα στο παιχνίδι της παιδικής ομάδας του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Πρώτη μου χρονιά σαν πρόεδρος. Και έρχεται μία γυναίκα, μία κυρία, 40, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσύ είστε ο κύριος Πελέης? Ναι, μάλιστα εγώ. Είστε πρόεδρος της ομάδας? Εγώ είμαι, έτσι λίγο επιθετική. Ο γιος μου παίζει μπάσκετ. Τώρα εγώ ξεκινάω. Μπράβο, ασχολείται με αθλητισμό. Θα μάθει πάρα πολλά πράγματα από το αθλητισμό. Θα καλλιεργήσει το χαρακτήρα. Μα τι λέτε εσείς? Μα ξέρετε ποιος είναι ο γιος μου? Ποιος? Αυτός που έχει χάσει βολές και χάσαμε το μάτς. Τι θα πάτε στο σπίτι? Δεν πάτε όλα. Δηλαδή αυτό το παιδί δεχόταν πίεση από την ίδια, από το σπίτι του, ότι πρέπει να γίνει επαγγελματίας αθλητής. Το βασικό λάθος. Ο αθλητισμός δεν υπάρχει για να γίνουν τα παιδιά επαγγελματίες αθλητές. Όποιος είναι να γίνει, θα γίνει. Έχει το μονοπάτι του, από το μέσα του, τις φιλοδοξίες του. Το φαινόμενο που έχουμε δει είναι οι γονείς να έχουν περισσότερη φιλοδοξία από το ίδιο το παιδί. Και εκεί χάνεται και η ουσία του αθλητισμού. Ο αθλητισμός, ο ένας σωστός γονέας, τι θα κάνει? Θα βοηθήσει το παιδί να βρει το σωστό άθλημα, αυτό που αγαπάει. Θα τον βοηθήσει να ευχαριστιέται. Θα στηρίξει τον προπονητή. Θα στηρίξει τον διαιτητή. Δεν θα ρίχνει ποτέ ευθύνες για μια αποτυχία στο αθλητισμό στο συμπαίκτη. Ούτε στον προπονητή, ούτε στον διαιτητή. Έτσι δημιουργούμε αρνητικό αποτέλεσμα από το αθλητισμό, από αυτό που στην ουσία είναι ο αθλητισμός. Αυτό ήθελα να σας πω. Το αθλητισμό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι καλύτερος τρόπος να δημιουργήσει το παιδί ένα πολύ σωστό χαρακτήρα και μια σωστή προσωπικότητα. Γιατί μέσα στον αθλητισμό τι θα μάθει? Αυτό που έχουν πει και οι προηγούμενοι ομιλητές. Διαχείριση συναισθημάτων. Πολύ σημαντικό πράγμα. Θα μάθει να διαχειρίζεται την ήττα. Θα μάθει να διαχειρίζεται και να μοιράζει την νίκη. Θα μάθει να συνεργάζεται. Θα μάθει την πειθαρχία. Θα μάθει να σέβεται. Θα μάθει ότι σήμερα κερδίσαμε, είτε χάσαμε, αύριο είναι επόμενη μέρα και πάλι πρέπει να κάνω την ίδια προσπάθεια. Θα μάθει ότι δεν μπορώ να ζω, δεν μπορώ να απογοητεύομαι από την ήττα, ούτε μπορώ να ζω στις δόξες της νίκης, αύριο πάλι πρέπει να προχωρήσω. Όλα αυτά τα πράγματα μας δίνει ο αθλητισμός. Αυτό πρέπει να μάθουν οι γονείς. Χρησιμοποιήστε τον αθλητισμό σαν εργαλείο για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει. Μην έχετε περισσότερες φιλοδοξίες από το ίδιο το παιδί. Δεν μπορεί κάθε παιδί που ασχολείται με αθλητισμό να γίνει Αντετοκούνμπο. Θα γίνει ένας στο ένα εκατομμύριο. Ούτε μπορεί κάθε παιδί που παίζει τένις να γίνει ο Τσιτσιπάς. Ο αθλητισμός έχει άλλο ρόλο. Ο ρόλος του αθλητισμού είναι κοινωνικός ρόλος και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.